και εξομοιώνει αυτή την περίπτωση με έναν νέο άνθρωπο που πριν γίνει εκπρόσωπος τύπου, εργαζόμενο σε μια εταιρεία πολλών δικηγόρων. Πότε έγιναν όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη? Έχουν γίνει πριν γίνει εκπρόσωπο τύπου. Έγιναν το Νοέμβριο του 2021. Σας εξηγώ. Έχουν γίνει πριν ο κύριος Μάντζος. Σας λέω. Ήταν διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Μάντζος πριν γίνει εκπρόσωπο τύπου. Κύριε, εργαζόταν ο άνθρωπο. Έγινε το Νοέμβριο. Εργαζότανε. Μα σα απαντάω. Εργαζόταν σε μια εταιρεία. Μου λέτε πριν γίνει εκπρόσωπο τύπου, σα ρωτάω αν έγινε το Νοέμβριο του 2021 και αν τότε ήταν εκπρόσωπο τύπου, αν ήταν διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν πριν. Κυρία Τσίπρα, δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν πριν. Ήταν διευθυντή κοινοβουλευτική σα ομάδα όταν έγινε όλα αυτά. Είπα πριν γίνει εκπρόσωπο τύπου. Ήταν εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λέω ήταν διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Επειδή είμαι ακριβή στα λεγόμενά μου. Είμαι ακριβή. Ο άνθρωπος αυτός εργαζόταν σε μια εταιρεία με πολλούς άλλους δικηγόρους. Αυτή η εταιρεία. Υπογράφει ο κύριος Μάντζος την υπόθεση. Μα θέλετε να σας απαντήσω. Προσωπικά. Είναι πάτης ο κύριος Μάντζος? Κύριε Ανδρουλάκη, είναι πάτης ο κύριος Μάντζος. Κάτι άλλο. Σας ρωτάω κι εγώ λοιπόν. Αυτό δεν θα για να μην εγώ. Συνεχίζουμε εγώ αυτό σας το ρωτώ ανήθικο, συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το ανήθικο παιχνίδι αποδόμησης ενός νέου ανθρώπου εργαζόμενου που εργάζεται σε μια εταιρεία με πολλούς δικηγόρους. Που κάνει μία πράξη δικηγορική. Όπως χιλιάδες άλλες δικηγόροι της γενιάς του. Άρα έγινε λοιπόν αυτό. Μα έγινε πριν γίνει.